Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είμαι η Μυρτώ Τσάβαλου και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Δεν τίθεται θέμα πολιτικής συμφωνίας, ούτε έγινε κανένα συμβιβασμό στον δημοσιονομικό τομέα και η διαπραγμάτευση με την Τρόικα συνεχίζεται, ανέφερε σε ανακοίνωση του χθες το Υπουργείο Οικονομικών. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους εκπροσώπους των δανειστών και την ελληνική πλευρά θα συνεχιστούν μέσω τηλεδιασκέψεων. Σήμερα αναχωρεί η Τρόικα χωρίς να έχει τελικά επιτευχθεί συμφωνία στα ανοιχτά μέτωπα και συγκεκριμένα στο δημοσιονομικό κενό για το 2014. Όλο το ρεπορτάζ στο Zoogla.gr. Μετά τη συμφωνία Υπουργείου Διοικητής Μεταρρύθμισης και Τρόικας για μετάθεση στις αρχές του 2014 του δεύτερου κύματος της διαθεσιμότητας, δεξαμενή των επόμενων 12.500 διαθεσιμοτήτων θα προκύψει από τον ΕΟΠΗ, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επικεφαλείς της Τρόικας ζήτησαν από τον κύριο Μητσοτάκη, εκτός από τις 11.000 απολύσεις του 2014, να δημιουργηθεί και νέο πρόγραμμα διαθεσιμότητας για τη διετία 2014-2015, το οποίο θα οδηγεί και σε υποχρεωτικές εξόδους. Σε σύγχυση φέρονται να βρίσκονται οι επικεφαλείς του Υπουργείου Οικονομικών το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς οι προληπτικοί έλεγχοι, τους οποίους μέχρι πρόσφατα διενεργούσε το ΣΔΟΕ, έχουν παγώσει, ενώ η έρευνα για τους φοροφυγάδες, τα ονόματα των οποίων συμπεριλαμβάνονται στις λίστες Λαγκάρτ, Λουξεμβούργου, Λιχτενστάιν και Λονδίνου, διεξάγεται με ρυθμούς χελώνας. Όλα ξεκίνησαν μετά την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να περάσουν από την 1η Νοεμβρίου του 2013 στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων η έλεγχη για φοροδιαφυγή. Ανώτερα στελέχη της φορολογικής διοίκησης αναφέρουν στο Zoogla.gr ότι οι μόνοι τελικά που ευεργετήθηκαν από το συγκεκριμένο μέτρο είναι οι φοροφυγάδες, οι οποίοι τις τελευταίες εβδομάδες σαλονίζουν ανενόχλητοι. Οι αστυνομικές αρχές του Παρισιού ανακοίνωσαν σήμερα τα ξημερώματα ότι το DNA του άνδρα, ο οποίος συνελήφθη φερόμενος ως ύποπτος για τις επιθέσεις στα γραφεία της εφημερίδας Liberation και της τράπεζας Société Générale, ταιριάζει με τα στοιχεία που βρέθηκαν στον τόπο των επιθέσεων. Σύμφωνα με το BBC, πρόκειται για τον Αμπντελχακίμ Ντεκχάρ, ο οποίος το 1998 είχε φυλακιστεί για συμμετοχή σε μία από σειρά από θανάσιμους πυροβολισμούς και πάλι στο Παρίσι. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Βροχές και καταιγίδες κατά τόπου στη Δυτική Ελλάδα και στο Ανατολικό Αιγαίο, αλλά και σταδιακή επιδείνωση του καιρού από το νοτιοδυτικά, με τοπικά πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες περιμένουμε την Πέμπτη. Τις βραδινές ώρες τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στον Αργοσαρονικό, στο Κεντρικό Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 το μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα.